Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της επόμενης ψηφοφορίας. Με ένα ωραίο μείγμα που θα έχει. Να σας πω, μην έχετε απορία. Νομίζω ότι οι επόμενες πολλές ψηφοφορίες στη Βουλή θα έχουν αυτό το αποτέλεσμα. 153 ψήφους υπέρ των μέτρων που επιβάλλουν οι εταίροι μας, οι δανειστές μας. Αυτό δεν δείχνει όμως και έναν συμπαγή κοινοβουλευτικό... Ναι, δείχνει ότι οι 153 είναι αποφασισμένοι, έτσι όπως θα κάνανε, να ψηφίσουν ό,τι τους φέρουν και ό,τι τους επιβάλλουν από το εξωτερικό. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δεν είναι του παρόντος να τα πούμε όλα, αλλά υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Σημασία έχει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο και απλώς τώρα είμαστε στη φάση το ψηφίζουμε ό,τι μας φέρνουν. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να το πει και το έλεγε. Για παράδειγμα, ναι. Βέβαια, κάνουμε μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αλλά το έλεγε όσο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ότι είστε μνημονιακοί, ότι ό,τι και να σας πούν το ψηφίζετε, ό,τι σας φέρουν το ψηφίζετε. Εκεί όμως υπήρχαν διαρροές, υπήρχαν κάποιοι δισταγμοί, όχι. Θέλω να μπορώ να πηγαίνω και στο χωριό μου, θέλω να μπορώ να περπατώ και στο δρόμο. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαι τόσο αποφασισμένος να προχωρήσω κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε, θέλω να πω, να κάνει κάποιος μια διαφορετική ανάγνωση για το πόσο συμπαγής, ξαναλέω, εμφανίζεται η κοινοβουλευτική ομάδα και των δύο κομμάτων που κυβερνούν. Η αίσθησή μου είναι ότι οι σχέσεις έχουν γίνει πάρα πολύ σφιχτές και εδώ εμπλέκεται και λίγο ο παλαιοκομματισμός, δηλαδή κάποιοι διορισμοί, κάποιοι φίλοι που έχουν βρει δουλειές στα Υπουργεία. Οπότε νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς οι 153 θα δώσουν μέχρι τέλος τη μάχη. Σημασία έχει όμως δεν έχει τι γίνεται στη Βουλή. Οι 153 μπορούν να δίνουν τη μάχη τους και να περνάνε αυτά τα νομοσχέδια. Το αρνητικό είναι αυτό που καθρεφτίζεται στην κοινωνία και στην οικονομία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κυβερνήσεις που να αποφασίζουν και μπορεί να υπάρχει και κοινωνία η οποία αδιαφορεί ή τέλος πάντων απομακρύνεται πολύ από την ποιότητα ζωής που είχε μέχρι χθες. Mm-hmm. Δηλαδή, παράδειγμα, πιστεύει κανείς σήμερα ότι σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο που ήρθαν 10 καινούργιες ρυθμίσεις, πιστεύει κανείς σήμερα ότι σε αυτή την κρίση θα υπάρξει παραπάνω φορολογικό έσοδο? Πώς θα υπάρξει φορολογικό έσοδο παραπάνω από τους ίδιους ανθρώπους? Η πρόβλεψη, η οικονομική πρόβλεψη είναι ότι θα έχουμε μειώσεις φορολογικές. Γιατί κάποιοι θα σηκωθούν να φύγουν από τη χώρα. Δεν προσθέτεις φόρους πάνω στο φόρους όταν ζεις μια τέτοια μεγάλη οικονομική κρίση. Είναι πιο δίκαιο, το φορολογικό, το καινούριο. Η κυβέρνηση το λέει. Ποιο είναι πιο δίκαιο? Είναι πιο δίκαιο όταν βγάζεις ένα καλό 50 χιλιάρικα ετησίως, να δίνεις το 60% στο κράτος. Ποιος θα το κάνει? Ποιος θα το κάνει? Πώς θα ζήσει η οικονομία? Γιατί πρέπει να είμαστε, ειλικρινείς με τους φτωχότερους συνανθρώπους μας. Η οικονομία για να ζήσει θέλει κάποιος να προσδοκά κάποιο κέρδος. Έτσι δεν είναι? Να δημιουργεί λοιπόν θέσεις εργασίας για να μπορέσει και αυτό να έχει μεγαλύτερο κέρδος. Όταν πάνω από τα 60 χιλιάρικα ετήσιο εισόδημα παίρνει το 65% το κράτος, δεν θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι που θα ρισκάρουν τις δουλειές τους για να μοιράζονται τα λεφτά με το κράτος. Εκτιμάτε δηλαδή ότι θα αυξηθεί Εκτιμώ ότι θα προσπαθήσουν να αυξήσουν. Η σφοροδιαφυγή αντίστοιχη για το ασφαλιστικό. Υπάρχουν κάποια δισεκατομμύρια σφοροδιαφυγής. Πέρα από τις το λέω για την σφοροδιαφυγή, γιατί είναι καταγεγραμμένα με την έννοια ξέρουμε ποιοι οφείλουν. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Άρα το να προσθέτεις φόρους πάνω στους φόρους, εισφορές πάνω στις εισφορές, ικανοποιείς τις επιταγές των ξένων, ικανοποιείς τα νούμερα που σου δίνουν, αλλά δεν έχεις κανένα πρακτικό αποτέλεσμα για την κοινωνία. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο θα άντεχε κανείς βέβαια να αυξηθεί η φοροδιαφυγή σε αυτή τη χώρα. Όχι, όχι. Γιατί... Προσέξτε. Επιτρέψτε μου κάτι. Επιστρέφω στο θέμα της φοροδιαφυγής για να σας πω το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες πράξεις που πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται. Να σας πω δύο. Δηλαδή. Πρώτον, το Υπουργείο, ενώ είχε πει από την αρχή του 2015 ότι θα υπάρχει και θα προωθηθεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνεννόησης των υπηρεσιών και των τιμολογίων να καταγράφονται κατευθείαν ηλεκτρονικά ώστε να μπορούν να ελέγχονται, δεν γίνεται. Βγήκε ο Υπουργός πριν από ένα μήνα και είπε ότι αυτό θα καθυστερήσει για κάποια χρόνια ακόμα. Αυτό το μέτρο ενάντια στη φοροδιαφυγή είναι ό,τι ανώτερο μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν το κάνουμε. Ναι, αλλά δεν το έκανε και κανένας πριν.
Προφανώς, γι' αυτό καταδικάστηκαν. Εκτιμώ δηλαδή ότι δεν είναι παθογένεια μόνο της παρούσας κυβέρνησης. Κοιτάξτε. Το ότι δεν καταπολεμά τη φοροδιαφυγή ή το ότι δεν βλέπουμε κάποια αποτελέσματα. Ναι, αλλά έχουν βγάλει κάποια συμπεράσματα για την ανικανότητα των προηγούμενων, γι' αυτό τους αλλάξαμε, υποτίθεται, έτσι. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έφυγαν και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ που θα τα κάνω όλα εύκολα. Δεν τα κάνει. Σας είπα για την φοροδιαφυγή, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αν δεν μπορεί να βασίζεται η επίλυση του προβλήματος στις διακηρύξεις μέσα από τη Βουλή, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες πράξεις. Και το να υπάρχει μια ηλεκτρονική συνεννόηση των υπηρεσιών και όλων των ανθρώπων που κόβουν τιμολόγια θα βοηθούσε άμεσα στην πάταξη φοροδιαφυγής. Αλλά αυτό θέλει μια κυβερνητική βούληση. Θέλει μια κυβερνητική πράξη σήμερα, έτσι. Το γεγονός ότι από τη μία παρεκκλίνουμε διαχρονικά, θα έλεγα, ως χώρα από τους όποιους στόχους. Το γεγονός ότι παραδοσιακά πια οι όποιες κυβερνήσεις έχουν αναλάβει το τιμόνι της χώρας στα χρόνια του μνημονίου δεν μπορούν να αποφύγουν την φοροεπιδρομή προκειμένου να φέρουν έσοδα στα κρατικά ταμεία, έρχεται η κυβέρνηση και φέρνει αυτόν τον λεγόμενο, όπως είναι η νέα ορολογία που έχουμε μάθει, αυτόματο δημοσιονομικό κόφτη. Ναι. Αρνούμενη να νομοθετήσει αυτή τη στιγμή τόσα πολλά μέτρα αφενός, γιατί ο λογαριασμός θα αυξανόταν, αλλά και αν θέλετε για να διατηρήσει και την κυριαρχία της, την εθνική, αρνούμενη να νομοθετήσει εξ αρχής μέτρα τα οποία ενδεχομένως να μην χρειαστούν. Αυτός λοιπόν ο κόφτης, για να το πάω ένα βήμα παραπέρα, ναι, δεν θα έχει το ρόλο, δεν θέλω να πω τον απειλητικό ή το ρόλο του μπαμπούλα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα τον έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι εκάστοτε κυβερνήσεις, προκειμένου προεκλογικά τουλάχιστον να μην τάζουν και μετεκλογικά να μην παρεκκλίνουν. Επιτρέψτε μου, οι δεξιοί είχαν κόφτη ή ήθελαν να επιβάλλουν κόφτη. Οι αριστεροί επιβάλλουν δρεπάνι. Ξέρετε, υπάρχει μια σημειολογική διαφορά. Είναι ένα τεράστιο δρεπάνι το οποίο έρχεται να κόψει ό,τι εξέχει. Να σας πω όμως επί της ουσίας. Η επιβολή από τους ξένους ενός κόφτη ή ενός δρεπανιού μαρτυρά την αδυναμία της κυβέρνησης να τους πείσει. Γιατί τι λένε ακριβώς οι ξένοι? Λένε ότι επειδή αυτά που λέτε δεν θα γίνουν, βάλτε από τώρα στο σιρτάρι ένα κόφτη για να κόψετε οποιαδήποτε δαπάνη είναι ανάγκη να ισοφαρίσει τις αδυναμίες σας. Μια καλή κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε πείσει και τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες ότι μπορούμε να παίρνουμε λίγα συνετά μέτρα και να τα εφαρμόζουμε. Το να έχουμε κάθε μέρα ένα μέτρο backup, ένα μνημόνιο backup, γιατί αυτό ουσιαστικά κάνουμε, δεν βοηθά ούτε στη δημιουργία ενός σταθερού οικονομικού κλίματος, ούτε εμπιστοσύνη στην κοινωνία. Mm-hmm. Κλείνοντας την αξιολόγηση, νομοθετώντας και τις επόμενες μέρες όσα υπολείπονται, τα οποία δεν είναι καθόλου μικρά, ξαναλέω ότι είναι τα κόκκινα δάνεια, ναι, είναι η έμεση φόρη, είναι όλη αυτή η φοροκαταιγίδα που έρχεται στην καθημερινότητά μας, είναι το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, είναι η διαδικασία με την οποία θα λειτουργεί ο αυτόματος κόφτης στα δημοσιονομικά. Εν πάση περιπτώσει, κλείνει η αξιολόγηση. Έρχονται κάποια χρήματα στη χώρα, έρχονται και κάποια παραπάνω προκειμένου να πληρώσει το κράτος οφειλές του. Εν ολίγης, έχουμε ξεφύγει τον κίνδυνο, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα κανονικό καλοκαίρι φέτος? Θα αργήσουμε πάρα πολύ να ζήσουμε ένα κανονικό καλοκαίρι. Γιατί το κανονικό καλοκαίρι δεν μπορεί να υπάρχει με 30% ανεργία. Το κανονικό καλοκαίρι δεν μπορεί να υπάρχει με τέτοιες ανασφάλειες στην αγορά, με καινούργια λουκέτα. Αν εννοείται ότι δεν θα έχουμε εκλογές, η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα έχουμε εκλογές. Και πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας θα προσπαθήσει οι εκλογές να απομακρυνθούν αρκετά. Σημασία έχει να μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως για τον κόσμο, να κάνουμε κάτι για τα άμεσα οικονομικά του προβλήματα, να κάνουμε κάτι για τα παγιωμένα προβλήματά μας, όπως είναι η διαφθορά. Έχει η Καθημερινή σήμερα το site, είδα μια σημαντική αποκάλυψη. Μας λένε από τον ΟΟΣΑ ότι δεν έχετε απορροφήσει, ούτε εσείς, ούτε οι προηγούμενοι, για να είμαι δίκαιος, δεν έχετε απορροφήσει τα λεφτά που μπορούμε να σας δώσουμε για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Λέμε κουβέντες στη Βουλή, υπάρχουν λεφτά που δίνονται στη χώρα μας για την καταπολέμηση διαφθοράς και δεν τα απορροφάει η κυβέρνηση. Ούτε αυτή η κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη. Αυτό τι σημαίνει? Θέλετε άλλο παράδειγμα? Ήρθε χθες το Εθνικό Συμβούλιο Νεότητας στο γραφείο μου και μιλήσαμε. Υπάρχουν 360 εκατομμύρια εδώ και 4 χρόνια που περιφέρονται στην Ευρώπη και απευθύνονται στους νέους Έλληνες άνεργους.
Και αυτά τα λεφτά δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε. Δεν μπορεί το ελληνικό κράτος. 360 εκατομμύρια, μην μου πείτε ότι είναι ένα μικρό ποσό, είναι ένα τεράστιο ποσό για την νεανική ανεργία. Και το παράδοξο της ελληνικής πολιτείας, δεν το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κατέθετε επερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταθέτει επερώτηση η Νέα Δημοκρατία. Να αφήσουμε τις ερωτήσεις, να αφήσουμε τις υπερωτήσεις και να το κάνουμε. Είναι 360 εκατομμύρια. Προσθέτω δηλαδή άλλο ένα μικρό που θα μπορούσε να γίνει, καθόλου μικρό στην πραγματική οικονομία, που θα μπορούσε να γίνει για να ελαφρύνει λίγο όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα αυτή την εποχή. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω ένα σχόλιο σας για ό,τι έχει συμβεί στο τεχνικό επιμελητήριο. Ξέρετε αυτές τις διαγραφές, τις φωτογραφίες. Να σας πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό τα επαγγελματικά σωματεία, όσο και αν πληγώνονται από τις υποσχέσεις που τους δώσανε, να διαγράφουν τον Πρωθυπουργό ή να διαγράφουν κάποιους υπουργούς για την συμπεριφορά τους. Αυτή είναι μια σιριζαϊκή νοοτροπία εκφοβισμού και φόβου, και δεν νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να λειτουργεί έτσι. Είμαστε απόλυτοι ότι αυτές οι αποφάσεις του κυρίου Τσίπρα ήταν κακές για τους μηχανικούς και τους συμπαρασταθήκαμε και πήγα και στο τεχνικό επιμελητήριο. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η προσωπική στοχοποίηση, είτε με αφίσες είτε με διαγραφή. Δεν συμφωνούμε. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια κοινωνία συνεννόησης και όχι μια κοινωνία μικρών συνεχών εφηλίων πολέμων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, κύριε Θεοδωράκη, που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να αλλάξω εγώ.